Και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Τράβηξε λίγο για την εξωτερική, επανήλθε ο Μέταβος. Αμέσως θέλει να βγει στο κεφάλι και βγαίνει το νούμερο 3, Joey Black. Νούμερο 3 λοιπόν, Joey Black οδηγεί την υποδρομία. Έρχεται απ' έξω το νούμερο 2, Ιβάν Γκρόσνη. Και κοντά και το νούμερο 1, Τάραγκον. Το νούμερο 2, Ιβάν Γκρόσνη, περνάει στη δεύτερη θέση. Το νούμερο 1, Τάραγκον στην τρίτη θέση. Και ακριβώς πίσω τους το νούμερο 9, Heartbreaking στην τέταρτη θέση. Νούμερο 5, Make a Statement στην πέμπτη. Τώρα προωθείται έναντι αυτού το νούμερο 6. Ο Μέταβος στην τελευταία θέση είναι ο Πειραιάς. Περάσαμε τα 800, είμαστε στα 700 και πάμε για τα 600. Joey Black από μέσα και Ιβάν Γκρόσνη απ' έξω. Πιο έξω το νούμερο 1, Τάραγκον, στο κάγκελο το νούμερο 9, Heartbreaking, και ανεβαίνει και ο Μέταβος μαζί τους εκεί με την Τυρκουάς Βανέλα. Στο βιράζ και πάμε για την ευθεία. Joey Black πιέζεται, παίρνει μια μικρή διαφορά έναντι του Ιβάν Γκρόσνη, έρχεται απ' έξω Τάραγκον. Joey Black και Τάραγκον που περνάει στη δεύτερη θέση, Ιβάν Γκρόσνη, Heartbreaking και Μέταβος. Και πάμε για το τελευταίο 200 με τον Τάραγκον να προσπαθεί να πιάσει και πιάνει τον Joey Black και θα δώσουν τη μάχη για την νίκη. Joey Black από μέσα, Τάραγκον απ' έξω που ελαφρά προηγείται. Νούμερο 1 Τάραγκον και νούμερο 3 Joey Black θα πέσουν μαζί για την τρίτη θέση Make a Statement και για την τέταρτη Ιβάν Γκρόσνη. Ο Joey Black μας δείχνει ότι πήρε την νίκη. Νούμερο 3 λοιπόν μπροστά από τον Άσο. Εδώ βλέπετε λοιπόν. Νούμερο 3 από μέσα ο Joey Black, νούμερο 1 ο Τάραγκον από την εξωτερική. Κοιτάξτε εδώ. Για να δούμε. Περιμένουμε για το photo finish. Ενώ για την τρίτη θέση το νούμερο 5, Make a Statement, μπροστά από το νούμερο 2, Ιβάν Γκρόσνη. 3-1-5-2 λοιπόν. Στην έκτη κλάση όλα τα άλογα ανάλογα με την ποιότητά τους και τις συνθήκες της διαδρομής μπορούν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση. Πάντως το άλογο αυτό δεν είναι σπρίντερ. Τώρα βρέθηκε στο κεφάλι, έκανε αυτή τη διαδρομή. Την προηγούμενη φορά από τον αντίπαλό του που τον Τάραγκον είχε πιεστεί πολύ και είχε δείξει ότι δεν του πήγαινε αυτό το πράγμα γιατί πιέστηκε. Τώρα ήταν πιο εύκολος και μπόρεσε στο τέλος να διατηρήσει το βήμα του και λοιπόν, να ανταπεξέλθει. Θα το δούμε όλα τα άλογα αυτά στο μέλλον. Yeah.